Για χαρά, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με post-game σχόλια για το Καλλιθέα Ολυμπιακός που έληξε πριν από λίγο στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τελικό αποτέλεσμα 0-1, νίκη του Ολυμπιακού. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε αγνά την ομάδα μας, που ερχόμαστε εδώ καθημερινώς, άφιλο κερδός, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων. Δημοσιογράφοι δεν είμαστε, ούτε βρίζουμε, ούτε χαρακτηρίζουμε, ούτε προσβάλλουμε, ούτε προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι άνανδρο, κοτίστικο, άρα προφανώς και δεν περνάει εδώ. Που όλα αυτά τα ξέρουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούν ανελιπώς εδώ οι θαμώνες, τις χαιρετίζω και τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής είτε όχι. Πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου και τα όσα προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και σε αυτό εδώ το δεύτερο όπου ανεβαίνουν τέτοιες εκπομπές μετά από αγώνες καπάκι, μια ώρα πάνω κάτω αφού του λήξουν, αλλά και καθημερινά 6 με 7 ώρα Ελλάδος τα απογεύματα, και στο τρίτο κανάλι όπου είχαμε κομμάτι, μουσική παραγωγή δική μου, αυθόρμητο, καυστικό, σατυρικό, αλλά και στο πρώτο κανάλι, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και εκεί είχαμε εκπομπή για Ολυμπιακό, έτσι, ανάλυση και τέτοια. Γι' αυτό και έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο τους συνδέσμους, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα που μόλις παρακολουθήσαμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίχτες και στο τεχνικό επιτελείο για την νίκη. Και πάλι όμως εμένα προσωπικά η ομάδα δεν με ευχαρίστησε, διότι προφανώς και θα ήθελα τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες πάλι. Και όχι να λέμε πάλι καλά που κερδίσαμε έστω και με 0-1. Και ας παίξανε αναπληρωματική πολύ, δεν έχει σημασία, δεν αποτελεί δικαιολογία. Τα ίδια είδαμε πάνω κάτω, δεν έχει αλλάξει κάτι και ας κερδίσαμε, τι εννοώ. Πολλές σέντρες, έλλειψη δημιουργίας αφού σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, το πρώτο δηλαδή, είχαμε καλή ευκαιρία μόνο με τον Κοστούλα, κεφαλιά θυμάμαι. Κατά τα άλλα τίποτα. Έπαιξε επιτέλους και ο Ολιβέρα στη θέση του τη φυσική, ως οχτάρι, και πάλι όμως δεν είναι ο παίχτης που θυμόμαστε παλιά όταν φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ αλλά και τη Πόρτο, καμία των σχέσεων. Να πω και το άλλο, είχαμε μία νίκη στα προηγούμενα 5 παιχνίδια εντός Ελλάδος. Εκείνο το 2-0 εντός έδρας με τον Ατρόμητο. Άσε που το γκολ του Βέλντε του Νορβηγού μπήκε στο 71ο λεπτό, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στον αγώνα Ολυμπιακός Καλλιθέα για το πρωτάθλημα. Σε εκείνο το 2-1, τρομερό έτσι. Κοίτα να δει σύμπτωση. Κρίμα πάντως που δεν είδαμε Μπάκουλα, δυστυχώς, τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας μας. Ενώ ο Έσε και ο Τζολάκης έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, ο Γιάρεμτσουκ επειδή δεν ταιριάζει με τον προπονητή, σε στυλ παιχνιδιού αλλά και χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει. Να πω και κρίμα για το ότι στο γήπεδο δεν είχε πολύ κόσμο, εντάξει, Καλλιθέα εκεί, Τρεις και ο Κούκος, που και αυτοί σκέφτονται τον αγώνα του Σαββάτου με τον Πανετολικό, εκεί εντός, στο ίδιο γήπεδο. Ενώ και εμείς φυσικά σκεφτόμαστε τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, στο Καραϊσκάκι. Ενώ το άλλο που το βάζεις, το ότι δηλαδή ο Μπιανκόν και ο Ρέτσος είχαν παίξει και στον αγώνα πρωταθλήματος, πάλι με την Καλλιθέα. Έτσι που λες, είδαμε και Κωστίνια με δυνατότητες γενικά, εντάξει, τα ξέραμε, μέσα στις φάσεις, δραστήριος που λέμε, αλλά οι σέντρες του είναι ικτρές. Θες καμινάδα, θες ιρτή, τίποτα και πάλι. Κρατούσε κιόλας τσάντες ο προπονητής στον πάγκο, ο Μεντιλίμπαρ, εννοώ ότι είχε τσαντίλα, διότι ο Κοστούλας έκανε πολλά φάουλς, πάρα πολλά. Θα έλεγα που υπερβάλλοντα ζήλο, εντάξει. 17 στα 18 είναι ακόμα, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει. Τον χειροκρότησε πάντως για την ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, για την κεφαλιά αυτή, τη γυριστή, την εξαιρετική. Αλλά γενικά η αλήθεια είναι ότι ώρες-ώρες χρειαζόσουν και οδοντογλυφίδες για τα μάτια, Να τα λέμε. Είδαμε και Ντάνι Γκαρθία χωρίς τρεξίματα, κλασικά. Του έκλεβα να πούμε εκεί την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια αντίπαλή του.
Σωστά επίσης ζήτησε ο Βάσκος από το Τζικίνιο να παίζει πιο απλά, που το παιδί δεκάρι δεν είναι, αλλά εκεί παίζει τώρα, εν πάση περιπτώσει. Πάλι καλά που ο Ολιβέιρα έπαιξε επιτέλους στη θέση που του αρέσει και ξέρει, ε. Χάρη σε μια συζήτηση που είχαν οι δύο, ε. Τα είχαμε πει πριν από λίγες μέρες, σε εκπομπή. Και προς το τέλος, κάτι κουρασμένα παλικάρια, δηλαδή αντί να πάμε για το 0-3, ξέρω εγώ, τουλάχιστον που το πέτυχε ο Ατρόμητος την περασμένη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τελικά έμεινε το 0-1. Έστω τι να πεις, και με αυτό το σκορ πιστεύω ότι την πρόκριση την έχουμε στο τσεπάκι, εννοείται, χαίρομαι πολύ. Ειδικά αν ανοιχτεί όταν έρθει Καραϊσκάκη η Καλυθέα, θα φάει πολλά γκολ. Το τονίζω, ε, αν ανοιχτεί. Αν παίξει αμυντικά και πάλι θα έχουμε τα ίδια. Δηλαδή αν το 2,5. Ξεμύτησε πάντως ο Ιταλός εκεί ο Ντονάτη προς το τέλος, κυνήγησε τον γκολ, αλλά εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Κι έτσι κι εμείς βρήκαμε χώρους με τον Μαρτίνς, αλλά τελικά δεν κάναμε ούτε εμείς γκολ. Γενικά με αυτό το υλικό μέχρι το Γενάρη έτσι θα πάει το πράγμα. Γι' αυτό και ήδη αγωνόμαστε εν ώψη του αγώνα με τις Σέρες, ε. Αλλά αυτά με καθαρό μυαλό, στην εκπομπή και την αυριανή και της Παρασκευής, έτσι. 6 με 7 τα απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα και τα όσα συγκράτησα, ο Βάσκος κατέβασε Πασχαλάκη, Κωστίνια Αποστολόπουλο, Μπιανκόν Ρέτσο είπαμε, Γκαρθία Ολιβέιρα, Τσικίνιο, Βέλντε, Μασούρα και Κοστούλα. Αγκάλιασε κιόλας στην αρχή ο Μπιανκόν το Βαλμπουενά, όλα τα λεφτά. Μεγάλος Ολυμπιακός βέβαια. Λοιπόν, θυμάμαι στο 17 επίσης είχαμε σέντρα του Κωστίνια, από έξω δεξιά γυριστή κεφαλιά Κοστούλα, εκατοστά δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκέλιου πέρασε η μπάλα. Μετά στο 21 ο Μασούρας από σπόντα να πούμε πήρε εκεί κεφαλιά, ξόφαλτσι, και έτσι η μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στον Γκέλιο. Εν τω μεταξύ ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι του άρεσε το ότι δεν μας απείλησε ο αντίπαλος, πρόσεξε. Και απλά ότι εμείς λέει δεν πλησιάσαμε στο τέμπο μας. Τι να του πεις, με Καλυθέα παίζεις ρε άνθρωπε. Εννοείται πως δεν πρέπει να σου κάνει ευκαιρίες. Ούτε το ότι σκόραρε ξέρω εγώ τώρα ο Βέλντε σημαίνει ότι έγινε παιχταράς και ότι κάνει για Ολυμπιακό. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, έτσι. Μετά στο 22 ο Πασχαλάκη σε ρόλο μπακότερμα βγήκε και έδιωξε, πρόλαβε εκεί τον Τίμπα της Καλυθέως ο οποίος έβγαινε σαν αντεπίθεση. Μετά στο 23 ο Αποστολόπουλος σούτερ από μακριά, καμία σχέση, άστοχος, με το αριστερό το καλό του πόδι. Μετά θυμάμαι ότι ο Τζιάνι είχε τετατέτ εκεί με τον Πασχαλάκη, δεν πρόλαβε όμως να πλασάρει. Κόπηκε από τον Αποστολόπουλο και το Ρέτσο. Είχαν ζητήσει πέναλτι πάντως εκεί από τον μπάγκο της Καλυθέας, όμως ο Ρέτσος ορκίστηκε χαρακτηριστικά ότι δεν ήτανε. Και σταματήσανε την κρίνια. Εγώ προσωπικά πάντως για αμφισβητούμενες φάσεις έχω ξαναπεί. Δεν εκφέρω άποψη. Μόνο μπάλα εδώ. Όποια άλλη, όποιος άλλος θέλει, στα σχόλια ευχαρίστως. Μετά, ο Τσικίνιο τράβηξε καλό στο 43, μακρινό, συρτό. Η μπάλα όμως πέρασε πάλι δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκέλιου. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε φάουλ σε πολύ καλή θέση, πλεονεκτική, δηλαδή λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το εκτέλεσε ο Ολιβέιρα, δυνατά, προς την εστία, αλλά ο Γκέλιος απέκρουσε, την έστειλε corner. Μετά στο 56 ο Βέλντε, ύστερα από πολύ καλή σέντρα του Μασούρα από έξω αριστερά με το δεξί, ευνηδιάστηκε και έτσι δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά, πήγε έξω η μπάλα. Στο 62 ο συνδυασμός Ολιβέιρα με Κωστίνια, το τράβηξε ο τελευταίος, ο Πορτογάλος δηλαδή, αλλά στόχισε δυστυχώς. Μετά μπήκε ο Καμπί στη θέση του Κωστούλα για να δημιουργήσει κιόλας τον γκολ, ε. Κοίτα να δεις, δημιούργησε ο Καμπί, που δεν το έχει αυτό. Είδες που στην μπάλα όλα γίνονται. Μετά, στο 69, δοκάρι ο Τσικίνιο, ύστερα από μακρινό δυνατό, ωραίο ευθύβολο με το πόδι, το δεξί. Και δύο λεπτά αργότερα, δηλαδή στο 71, ο Βέλντε σκόραρε. Ύστερα από πάτημα ωραίο του Καμπί, ανενόχλητος εκεί μπήκε ο Νορβηγός από τα δεξιά και έκανε το 0-1 απλά. Καπάκι είχαμε αλλαγές, στο 72 δηλαδή, Μασούρας Βέλντε Γκαρθία έξω, μέσα Μαρτίνς Μουζακίτης και Παπακανέλος. Πλάκα πλάκα ο Βέλντε αφού έβαλε γκολ και έχει θέματα λέει χαρακτήρα και ψυχολογίας. Ας τον άφηνε ξέρω εγώ λίγο. Μπας και ξέρω εγώ πάρει τα πάνω του, τι να πω. Με τη μία σκοράρει και τον ευγάζεις, ξέρω εγώ. Αυτά για μένα είναι της ανομαλίας, εν πάση περιπτώσει.
Έκανε λάθος, θυμάμαι, ο Κωστίνια, έτσι μια κεφαλιά προς τον Πασχαλάκη, ψηλή, δυνατή. Ευτυχώς έκανε άλμα ο τερματοφύλακας και μπλόκαρε σταθερά. Ναι, σου λέω, γι' αυτό γκολ πήγαινε, ό,τι να είναι. Στο 81 μπήκε μέσα ο μεγάλος ο Ματιέ, ο Βαλμπουενά, πήρε τη θέση του Ντεμέτριους, του Βραζιλιάνου. Στο 85 στάμενη τσαντί του κουρασμένου Τσικίνιο. Στο 86 πρόλαβε ο Πασχαλάκη στο τσακ το Λουκίνα, ύστερα από σέντρα του καινούριου, από έξω αριστερά. Μετά θυμάμαι στον 90 λεπτό εκτέλεση φάουλ εκεί, Βαλμπουενά εξαιρετική, που ευτυχώς οι συμπαίχτες του εκεί δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Ορίστε, έτσι εκτελείς, αυτά να τα δουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και στο 93 κεφαλιά καλή από κοντά του Ρέτσου, όμως έγινε εκεί απόκρουση από τον Γκέλιο και έδιωξε συμπαίχτης του, κοντά στο τέρμα, στην εστία. Αυτά έγιναν πάνω κάτω. Να ευχαριστήσω για τα σχόλιά τους τις εξής και τους εξής ακροάτριες ακροατές. Μιχάλης Πατιανίδης, Απομενίδη λέει, Μιχάλης Αλάτης, Γκότσης Κωνσταντίνος, George Καραγιάννης, Πάνος Βλασόπουλος, James Mastoris, George Στεφανάτος από Connecticut, USA, Astro Dim, Δημήτρης Χριστοδουλέας, Στέλλα Στυλιανή, Ελένη Παπαϊωάννου και όποιες και όποιους παρέλειψα. Τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγες ώρες. Όπως έχουμε πει, γνωστό είναι, 6 με 7 τα απογεύματα, ώρα Ελλάδος. Εφόσον γουστάραμε, πατάμε like, κάνουμε εγγραφή, σχολιάζουμε, κοινοποιούμε, αλλά και πατάμε καμπανάκι εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδός, συνεχώς δυναμικός. Επίσης, τα μέλη εδώ από κάτω, με 2-3 φράγκα το μήνα, συνεισφορά για το κανάλι εδώ. Αλλά και super chats, έτσι, εκεί, ό,τι γουστάρουμε από ποσά, ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.